Η εκπομπή μας συνεχίζεται και πάμε να υποδεχτούμε τους νέους μας καλεσμένους, την κυρία Ειρήνη Μπαμπαρούτσι, διατροφολόγος με ειδίκευση στην αθλητική διατροφή, και τον κύριο Τάσο Τερζόπουλο, φυσιοθεραπευτή και αναγνωρισμένο θεραπευτή της BOATEC. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ. Πριν ξεκινήσουμε να αναλύσουμε το θέμα σας για σήμερα, πάμε να δούμε ένα βίντεο σχετικά με το καλό και το κακό στη διατροφή μας. Όλοι οι συνανθρωποί μας, η πλειοψηφία, έχουν ταυτίσει την έννοια του καλού με τη γεύση. Αλήθεια και ψέματα ταυτόχρονα. Το ψέμα έγκυται στο ότι η γεύση είναι ο καθοριστικός παράγων κριτήριο για την κατάταξη μιας τροφής στην κατηγορία καλό. Ενώ το κύριο κριτήριο για να καταγραφεί μια τροφή στην κατηγορία καλό είναι η υγεία. Να είναι δηλαδή υγιεινό και όχι η γεύση. Έτσι λοιπόν, καλό είναι να φροντίσουμε, να μελετήσουμε ή να συμβουλευτούμε ειδικό διατροφολόγο που να μπορεί να μας κουτσάρει για το πώς θα ανακατατάξουμε στο μυαλό μας τις τροφές σε καλό ή κακό, με γνώμονα την υγεία. Να ένα παράδειγμα κατάταξης με γνώμονα τη γεύση. Καλό. Κρέας χοιρινό, τυρί φέτα, γλυκό, αλκοόλ, σάλτσα, άσπρη, δηλαδή με κρέμα γάλακτο, στήρι κλπ. Κακό. Γαλοπούλα, λαχανικά, φρούτα, μαύρο ψωμί, χυμή φυσική. Και τώρα ανακατάταξη με γνώμονα την υγεία. Καλό. Γαλοπούλα, λαχανικά, μαύρο ψωμί, χυμή φυσική, σάλτσα κόκκινη. Κακό. Κρέας χοιρινό, τυρί φέτα, γλυκό, αλκοόλ, σάλτσα άσπρη. Το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να δουλέψουμε στο μυαλό μας και να αλλάξουμε κατάταξη με γνώμονα την υγεία. Κύριε Μπαμπαρούτσι, από ό,τι είδαμε και στο βίντεο, έχουμε ταυτίσει την έννοια του καλού με το νόστιμο και το ωραίο. Σωστά, σωστά. Είναι σωστό αυτό? Καταρχήν χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας. Πολύ ωραίο βίντεο, πολύ ωραία το θέσατε και δυστυχώς τις περισσότερες των περιπτώσεων κρίνουμε το τρόφιμο μόνο από τη γεύση. Αυτό όμως ξεκινάει από τη λεγόμενη πείνα. Έχουμε πολλές φορές, βιώνουμε την φυσική πείνα που πραγματικά έχουν περάσει αρκετές ώρες και πεινάμε, ή την πείνα με το οπτικό ερέθισμα. Πολλές φορές δεν πεινάμε και βλέπουμε κάτι και νομίζουμε ότι εκείνη τη στιγμή το θέλουμε, το χρειαζόμαστε. Και θα σταθώ, γιατί η δική σας αυτή τη στιγμή έτσι παρέμβαση στο θέμα της γεύσης αφορά το λεγόμενο συναισθηματικό φαγητό. Δηλαδή, τις περισσότερες των περιπτώσεων επιλέγουμε το τρόφιμο από τη γεύση γιατί έχουμε ανάγκη να καλύψουμε το συναίσθημα. Αυτό ξεκινάει από τις διατροφικές συνήθειες, από τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε γενικότερα απέναντι στο φαγητό. Όταν λειτουργούμε με το συναίσθημα όμως, σίγουρα θέλουμε να κατευνάσουμε την ψυχή μας, θέλουμε να μας επιβραβεύσουμε, θέλουμε να πολλές φορές να ξεκουραστούμε. Άρα επί της ουσίας δεν μας φταίει το φαγητό. Μας φταίνε άλλοι παράγοντες εξωτερικοί και έχουμε συνδυάσει συγκεκριμένα τρόφιμα γευστικά κακής ποιότητας με την βελτίωση της ψυχικής διάθεσης. Άρα πώς μπορούμε να ανακατατάξουμε τα τρόφιμα για το καλό της υγείας μας? Σωστά. Υπάρχουν πραγματικά κάποια tips που χρησιμοποιούμε και θέλει δουλειά ψυχολογική. Δηλαδή, ποτέ δεν πάμε να επιλέξουμε το φαγητό πάρα πολύ πεινασμένοι. Για παράδειγμα, γυρνάμε γρήγορα από τη δουλειά και έχουμε ένταση. Πρέπει πρώτα να περιμένουμε 5 λεπτάκια να αποσυμφορήσουμε την ψυχή μας και τη διάθεσή μας, να ηρεμήσουμε, να κάνουμε ενδεχομένως τον ντους. Και σε εκείνη την περίπτωση, πολλές φορές, αν πούμε και βάλουμε τη λογική και όχι το συναίσθημα, θα καταλάβουμε ότι όντως μπορούμε να επιλέξουμε ένα τρόφιμο το οποίο είναι πολύ πιο ποιοτικό, όπως αναφέρατε, τα λαχανικά. Ή η γαλοπούλα σε σχέση με το χοιρινό. Και τα δύο είναι πρωτεΐνες. Τις θέλουμε στο φαγητό μας. Η γαλοπούλα είναι πιο άλυπη, πιο ποιοτική στα λιπαρά της. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να σταθούμε να σκεφτούμε ότι δεν χρειάζεται να φάμε κάτι πάρα πολύ λιπαρό για να πάρουμε θρεπτικά συστατικά. Πρέπει πάντα να κινούμαστε με γνώμονα την υγεία και να αποφασίζουμε με βάση και τη λογική και αυτό που θα μας κάνει καλό. Και πρέπει να το δοκιμάσουμε κιόλας ότι μας κάνει καλό. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να προσπαθούμε να επιλέγουμε τις τροφές ειδικά υπό συνθήκες ακραίων καταστάσεων. Δηλαδή, αν είμαστε νευρικοί, αν έχουμε κουραστεί, αν έχουμε μια πολύ δύσκολη μέρα, δεν μας φταίει το σώμα μας, δεν μας φταίει η υγεία μας. Πρέπει πραγματικά να καταλάβουμε ότι το φαγητό το τρώμε για ανάγκη. Θα πρέπει σίγουρα να έχουμε μια σωστή πληροφορία, να επιλέξουμε τις τροφές που μας κάνουν καλό, να μην έχουμε φτάσει
ξελιγωμένοι, να τρώμε ανά τρεις ώρες από τις ποιοτικές τροφές, ώστε να μην πέσουμε, που λέμε, με τα μούτρα στην κακής ποιότητας έτσι, σύτηση. Και ταυτόχρονα θέλει λίγο δουλίτσα με τον εσωτερικό μας κόσμο, να μιλάμε στον εαυτό μας. Ωραία. Βλέπετε τις κάρτες λοιπόν, την κατάταξη με γνώμονα τη γεύση και την κατάταξη με γνώμονα την υγεία. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό? Σωστά. Σίγουρα πρέπει πρώτα να μας έχει πείσει κάποιος ότι όντως μας κάνουν καλό οι τροφές που επιλέξατε. Δηλαδή το μαύρο ψωμί έχει περισσότερες φυτικές ίνες, για παράδειγμα, από το λευκό ή από ένα γλυκό. Το αλκοόλ δεν είναι αυτό που πρέπει να μας ενυδατώνει. Σίγουρα πρώτα πρέπει να σταθούμε στις διαφορές αυτών των τροφίμων. Άρα οι τροφές που επιλέγονται και είναι καλές για την υγεία είναι πραγματικά καλές για τον οργανισμό μας, μας δίνουν ενέργεια. Οι κακές τροφές συνήθως τροφοδοτούν το συναίσθημα και θα πρέπει να το αποφεύγουμε.